Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 28 Απριλίου, Κυριακή, το Άγιο Πάσχα των Ορθοδόξων, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Το αναστάσιμο μήνυμά του, λέγοντας ότι το φως του Θεανθρώπου είναι η αέναος πηγή της ζωής, έστειλε ο ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης, κύριος Θεολόγους, προς το Πίμνιο. Το δικό του μήνυμα δίνει για την επερχόμενη Ανάσταση του Κυρίου ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης, κύριος Θεολόγος. Σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, έφτασε και πάλιν η κοσμοπόθητος και σωτήριος εορτή της Θείας Αναστάσεως, που φωτίζει και αγιάζει τη ζωή μας. Ο ουρανός, η γη και τα καταχθόνια πλημμυρίζουν από το ανέσπερο φως του Αναστάντος Κυρίου μας, που ως ήλιος ολόλαμπρος ανέτειλε από την σκιώδη χώρα του θανάτου. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, η αέναος πηγή της άρητης αυτής φωτοχυσίας, με την ένδοξη εκ νεκρών Ανάστασή του αφάνισε την υπαρξιακή νύχτα του θανάτου, συνέτριψε τη φθορά, κατέκρινε την αμαρτία, λαφυραγώγησε τον Άδη, εχμαλώτησε τον αυτοθαυμαζόμενο ως Θεό των ανθρώπων διάβολο, ελευθέρωσε τον άνθρωπο, ανεκαίνησε και ζωοποίησε την φύση μας, απαθανάτησε το πρόσλημα. Εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύρεων η Αγία του Χριστού Ανάστασης, διαφέρουσα από τις άλλες εορτές όσων ο ήλιος από όλους τους αστέρες. Πάσχα εορτάζουμε σήμερα, αδελφοί. Πάσχα τερπνών, άγιων, ιερών, κενών, μυστικών και αιώνιων. Πάσχα της αυθαρσίας, καθάρσεων του κόσμου. Πάσχα σωτήριων, Πάσχα των θυρών του παραδείσου ανοικτήριων. Πάσχα των πιστών, Πάσχα της χάριτος και της ευλογίας του Θεού, που αγιάζει τους πιστούς και καινοποιεί τα σύμπαντα. Πάσχα, δηλαδή πέρασμα από τον θάνατον στη ζωή, από την άφατη υπαρξιακή οδύνη στην ανίποτη χαρά, από το σκότος στο φως. Ο Κύριός μας, το ημέτερον Πάσχα, ο νέος Αδάμ, συνέτριψε ως Θεός παντοδύναμος τις δυνάμεις του χάους και του θανάτου και συνανέστησε μαζί του σε μία καινούρια και ατελεύτητη ζωή το ανθρώπινο γένος, το οποίο κατέστησε ομόθρονο της Θείας Μεγαλοσύνης, χαρίζοντας σε όλους μας όχι μόνο την βεβαιότητα της Αναστάσεως, τη διπλή της μάλιστα διάσταση, πνευματική και σωματική, αλλά κυρίως την δύναμη της Αναστάσεως, με την οποία εφόσον το θελήσουμε νικούμε την αμαρτία, την φθορά, τον θάνατο και κυρίως τον έχοντα το κράτος του θανάτου τον διάβολο. Με την εκ νεκρών θεοπρεπεστάτη και αυτεξούσιο Ανάστασή του, ο Κύριος μας δίνει τον άνθρωπο με θεϊκή ευπρέπεια, δόξα, μεγαλείο, αθανασία και δικαίωση. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου Σωτήρος μας συνιστά το κορυφαίο και θεμελιώδες κεφάλαιο της πίστεως και της ζωής μας. Χωρίς την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού τα πάντα αδυνατίζουν, στενεύουν, ασφικτιούν και παραλύουν. Πάνω στην απόλυτη βεβαιότητα της Αναστάσεως του Κυρίου μας έχει θεμελιωθεί η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας, η μία και μόνη Εκκλησία του Χριστού, η οποία δικαίως και είναι και ονομάζεται Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό τον λόγο η Μητέρα μας Εκκλησία, μέσα στην οποία γεννιόμαστε πνευματικώς, τρεφόμεθα με την αθάνατη τροφή, χριστοποιούμεθα, αγιαζόμεθα, πορευόμεθα, αγωνιζόμεθα, θεραπευόμεθα, παρακαλούμεθα, αποκτούμε πύρα αιωνιότητος, 2000 χρόνια τώρα μας καλεί να γίνουμε κοινωνοί των πολύτιμων δώρων της Αναστάσεως και να γνωρίσουμε βιωματικώς τον Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αγαπητοί μου αδελφοί, το ζωηφόρο και ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας στις δύσκολες και αποκαλυπτικές ημέρες μας αποκτά μία συγκλονιστική επικαιρότητα. Οι πάντες αντιλαμβανόμεθα ότι ο κόσμος μας ευρίσκεται σήμερα σε μία πρωτοφανή σύγχυση, σε μία συνεχώς επιδεινούμενη πνευματική παρακμή. Πολλοί άνθρωποι και στην πατρίδα μας δυστυχώς επιδεικτικά στρέφουν τα νότα τους
προς τον Σωτήρα Χριστό και την Αγία Εκκλησία Του. Μια βαθιά πνευματική κρίση δοκιμάζει σήμερα τις αντοχές και τα όρια του ανθρωπίνου προσώπου, που ευτελίζεται, υπονομεύεται και κυρίως αποιεροποιείται. Ο υπερόπτης και αυτοκαταστροφικός άνθρωπος, μέσα στην παραζάλη της αντίθεης έπαρσής του, επιχειρεί και πάλι αφρόνος να θανατώσει τον αιώνιο και αθάνατο Θεό. Την απάντηση σε αυτή την πρόκληση δίδει ηρέμος και αγαπητικός και πάλιν η φιλόστοργη μητέρα μας Εκκλησία, η έχουσα δυσχιλιετή πείρα του μυστηρίου του Σταυρού και της Αναστάσεως μέσα από την θεόπνευστη γραφίδα ενός συγχρόνου Αγίου της. Οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεό σε θάνατο. Αυτός δια της Αναστάσεώς του τονίζει ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, καταδικάζει στην αθανασία τον άνθρωπο. Στα κτυπήματα ανταποδίδει εναγκαλισμούς, στις ύβρις ευλογίες, στον θάνατο αθανασία. Ουδέποτε οι άνθρωποι επέδειξαν περισσότερο μίσος απέναντι στον Θεό παρά όταν τον εσταύρωσαν, και ουδέποτε ο Θεός επέδειξε περισσότερη αγάπη απέναντι στους ανθρώπους παρά όταν αναστήθηκε. Οι άνθρωποι ήθελαν και τον Θεό να τον καταστήσουν θνητό, αλλά ο Θεός με την Ανάστασή Του κατέστησε όλους τους ανθρώπους αθανάτους. Η δε χάρις και το άπειρον έλεος και το ανέσπερον φως του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να αγιάζουν την ζωή σας, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, ευλογημένα, αναστάσιμα. Ανήμερα σήμερα Κυριακή του Πάσχα και το πρωί στις 11 τελέστηκε ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Στο μήνυμά του μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπός μας έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας, επικαλώντας τα λόγια του Κοσμάτου Ετωλού, ότι Χριστός και Ελλάδα είναι δύο ταυτόσιμες έννοιες. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης έδωσε τις ευχές του πιστού στο Επισκοπείο, μοιράζοντας πασχαλινά αυγά. Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης αναγνώστηκε σε πολλές γλώσσες στον καθιερωμένο Εσπερινό της Αγάπης για το Πάσχα. Amen.
λειτουργία έλαβε χώρα σήμερα Κυριακή του Πάσχα. Παρουσία πλήθους πιστών στο ναό των Πανμεγίστων Ταξιαρχών Σερών, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο λαός κατευθύνθηκε προς το Επισκοπείο, όπου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μοίρασε ευχές μαζί με κόκκινα αυγά. Για να αναπαύσουν και να ξεκουράσουν πνευματικά το λαό μας, ο οποίος λαός προσέτρεξε με έναν θαυμαστό τρόπο κάτω από το πετρακύλιο των ιερέων μας για να βρει παρηγοριά και ελπίδα. Και αυτή είναι μια πολύ καλή απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι ονειρεύονται και σκέπτονται μια πατρίδα χωρίς ταυτότητα, έναν λαό χωρίς Χριστό, μία πορεία χωρίς προοπτική. Ο λαός μας και πάλι απέδειξε πόσο αγαπά τον Χριστόν. Και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω τους λόγους του Αγίου Κοσμά του Ετωλού αυτή την Αγία ημέρα της πίστεώς μας, την κορυφαία της πίστεώς μας. Χριστός και Ελλάδα. Αυτά μας χρειάζονται. Χριστός Ανέστη. Το Άγιο Φως είναι το σύμβολο της νίκης απέναντι στο θάνατο σε όλους τους χριστιανούς στην Οικουμένη. Χθες το απόγευμα με τιμές αρχηγού κράτους έφτασε με στρατιωτικό αεροσκάφος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και στη συνέχεια διαχύθηκε σε όλες τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες της χώρας. Με την προσδοκία της λύτρωσης, η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζει την Ανάσταση του Σωτήρος, που συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της χριστιανικής πίστης. Το Άγιο Φως, σύμβολο της νίκης του Χριστού και της ζωής απέναντι στο θάνατο, έφτασε αργά το απόγευμα στην Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στις 8:25 η υποδοχή του Αγίου Φωτός. Το φανάρι με το Άγιο Φως μετέφερε ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Δαμιανός. Στη συνέχεια, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ιδιωτικό ελικόπτερο, όπου με πτήσεις της Aegean, της Olympic Air και της Sky Express διανεμήθηκαν σε όλες τις γωνιές της ελληνικής επικράτειας. Όπως κάθε χρόνο, το ανέσπερο φως έφτασε πρώτα στο μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα, από όπου μεταφέρθηκε σε όλες τις ενορίες της Αττικής.
επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής που παρέλαβε το Άγιο Φως από το Ιεροσόλυμα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης. Στην αντιπροσωπεία μετήχαν επίσης βουλευτές Γεωργία Γενιά, Γιάννης Μιχελογιάννης και Γιάννης Καραγιάννης και ως εκπρόσωποι της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας οι βουλευτές Μάξιμος Χαρακόπουλος και Θανάσης Μπούρας. Το φως της Αναστάσεως του Χριστού και άρα το φως το οποίο εξήλθε εκ του Πανάγιου Τάφου να φωτίζει τις διάνοιες των ανθρώπων και να θερμαίνει τις καρδιές τους, ευχήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Τρίτος. Παραδίδοντας το Άγιο Φως στον επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Μάρκο Μπόλαρη, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Πατριαρχείο μετά την αφή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, ευχήθηκε επίσης σε όσους έχουν αμφιβολίες και προβλήματα το Άγιο Φως να τους φωτίσει και να τους οδηγήσει στην οδό της αλήθειας. «Η Ορθοδοξία δεν είναι κουλτούρα, είναι το φως της αλήθειας», υπογράμμισε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την κατανόησή του και την ευαισθησία του ως προς την αποστολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που δεν είναι μόνο πνευματική και θρησκευτική, είναι αποστολή του γένους των ευσεβών Ορθοδόξων, ιδιαιτέρως είναι η αποστολή του ευσεβού Σιμών Έθνους, που ήταν και παραμένει πάντοτε η μαρτυρία του Ευαγγελίου, του Χριστού, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Εστιάζοντας την αποστολή του Πατριαρχείου, ο κύριος Θεόφιλος τόνισε πως ένα σκοπό εξυπηρετεί την αλήθεια του φωτός, την αλήθεια του Χριστού, αλλά και το σεβασμό σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Η αποστολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ήταν και παραμένει το μήνυμα της αγάπης και του απόλυτου σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Μένουμε στο πασχαλινό κλίμα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο Πάσχα στον Αηγιάννη από το Σύλλογο Μικρασιατών οι Αλυσμόνητες Πατρίδες. Χορός, τραγούδι και άφθονο φαγητό και ποτό από τους κατοίκους της περιοχής στον όμορφο και γραφικό Αηγιάννη. Το πρώτο Πάσχα στο χωριό γιόρτασαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα, Κυριακή, 28 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα, ο Συλλόγος αποφάσισε πριν από ένα μήνα περίπου, πήρε απόφαση το ΔΣ, να γιορτάσει όλος ο Αγιάννης τον Πάσχα εδώ στην πλατεία. Αυτό δηλαδή θα έκανε ο καθένας στο σπίτι του. Το κάνουμε εδώ όλοι μαζί, έτσι ώστε να περάσουμε οικογενειακά και όμορφα αυτό το Πάσχα. Οι ψισταριές άναψαν και το κέφι κορυφώθηκε στο μεγάλο γλέντι του όμορφου και γραφικού Αηγιάννη, με τους κατοίκους και τους φίλους του συλλόγου να στείνουν ζωηρούς χορούς, να ψήνουν το αρνί τους και να γιορτάζουν όλοι μαζί το Πάσχα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ο αληθός του Κύριου, είπαμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πείτε. Χρόνια πολλά. Πάντα καλά, έτσι να περνάμε όλοι. Στου παιδί και μας τη χαρά, στου παιδί και μας τη χαρά, στου παιδί και μας τη χαρά, σαν ξανά με τα πόλα. Γόρτασε και ήσαν σούντα, γόρτασε κι η λεράφε ζούντα, γόρτασε κι η λεράφε ζούντα. Έγινε γι, έγινε γι, το σαλαθάρι το είπανε γι, έγινε γι, έγινε γι, το σαλαμάρι του είπαν εκεί. Το μαθαπέκι έγινε, ήταν είσαι στη νύχτα. Μας κλέψαν τα μπενετζέρι, μαζί με τα ρεβίδια, μαζί με τα ρεβίδια. Έγινε εκεί, έγινε εκεί, το σαλαμπάρι τρύπανε εκεί, έγινε εκεί, έγινε εκεί, το σαλαμπάρι τρύπανε εκεί. Έτσι λοιπόν γιόρτασαν το Πάσχα οι κάτοικοι στον Αηγιάννη από το Σύλλογο Μικρασιατών, οι Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ικανοποιητική τώρα κρίνεται η κίνηση στην αγορά των σερών εν ώψη του Πάσχα, όπου οι σεραίοι προτίμησαν την τοπική αγορά για τις πασχαλινές τους αγορές. Την τιμητική τους βέβαια είχε το αρνάκι, το κατσικάκι και όλα τα απαραίτητα για την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές για το πασχαλινό τραπέζι είχαν οι σεραίοι λίγες ώρες πριν το Πάσχα.
Ο παραδοσιακός Οβελίας είχε την τιμητική του, κάτι που έχει ανεβάσει ιδιαίτερα την κίνηση στα κρεοπολία της πόλης. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τον Οβελία, το κατσίκι καθώς και το κοτόπουλο είχε και αυτό μεγάλη ζήτηση. Η κίνηση ήταν πάρα πολύ αυξημένη. Όλα τα μαγαζιά πιστεύω ότι δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος λίγο τα αφήνει πάντα λίγο την τελευταία στιγμή. Οι περισσότεροι δεν έχουν και χώρο στα ψυγεία τους για να πάρουν το κρέας. Πήγε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Τι κινήθηκε περισσότερο σήμερα, τι έφυγε? Εκτός το αρνί και το κατσίκι, έφυγε πάρα πολύ το κοτόπουλο σε διάφορες παραλλαγές, για μαγκάλι είτε για φούρνο, πιο πολύ για μαγκάλι. Πάρα πολλά εντόστια, γιατί πλέον και η μαγειρίτσα γίνεται και με κοτόπουλο εντόστια που είναι πιο ελαφριά ή κάποιοι που έχουν πρόβλημα. Γενικά πιστεύω ότι κινηθήκαν όλα τα μαγαζιά των Σερών και σε όλα τα είδη. Ταυτόχρονα στην πλατεία Νίκης υπήρχε λαϊκή αγορά. Παρ' όλα αυτά η επισκεψιμότητα ήταν μειωμένη και δεν την επισκέφτηκε πολλοί κόσμος. Τις τελευταίες ημέρες οι καταναλωτές προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Οι Σεραίοι επέλεξαν και φέτος ακροπολία της γειτονιάς προκειμένου να προμηθευτούν τα καλύτερα και πιο φρέσκα κρέατα. Παρ' όλα αυτά αυξημένη ήταν και η κίνηση στα σαχαροπλαστεία. Τσουρέκια, πασχαλινά αυγά, κεράσματα. Ο κόσμος δεν παρέλειψε να τιμήσει το έθιμο του Πάσχα και με γλυκό. Κυρία Κοντού, πώς ήταν η κίνηση σήμερα Μεγάλο Σάββατο και γενικά τη Μεγάλη Εβδομάδα? Ήταν πολύ καλή όλες τις ημέρες, δόξα τω Θεώ. Δουλέψαμε καλά, πιστεύω και άλλοι να το ίδιο να είναι. Και εύχομαι και του χρόνου μακάρι να είναι έτσι. Τι περίπου κινήθηκε, πού επικεντρώθηκε ο κόσμος? Το τσουρέκι, τα κεράσματα, περισσότερο βέβαια το τσουρέκι. Ναι. Και όλα και ό,τι άλλο έχουμε εμείς και προσφέρουμε στον κόσμο. Εύχομαι στον κόσμο καλό Πάσχα με υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμεί ο καθένας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και ό,τι καλύτερο. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό, αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Και 38! Και 39! 41! Και 40! Γιατί σταμάτησες? Με τόσα νούμερα που έκανε κλικ. Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το κι εσύ. Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online. Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα OPAP της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Με μία ώρα καθυστέρηση έφτασε φέτος στην Ελλάδα το αναστάσιμο Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα λόγω καθυστέρησης του κυβερνητικού αεροσκάφους που το μετέφερε. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν να καθυστερήσει να πάει σε αρκετές Μητροπόλεις της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Ηράκλεια, όπου οι πιστοί περίμεναν καρτερικά με τις λαμπάδες τους το Άγιο Φως κατά μία ώρα. Με καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας ώρας έφτασε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το κυβερνητικό αεροσκάφος με την ελληνική αποστολή που μεταφέρει το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως ήταν αρχικά προγραμματισμένο να αφηχθεί στην Ελλάδα στις 6.30 μετά μεσημβρίας, όμως λόγω καθυστέρησης στην αναχώρηση του κυβερνητικού αεροσκάφους από το Ισραήλ, η ώρα άφηξης μετατέθηκε για περίπου στις 8 το βράδυ. Αποτέλεσμα ήταν να φτάσει με καθυστέρηση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στην Ηράκλεια Σερών, οι πιστοί και ο δήμαρχος Ηράκλειας συνένεσαν στο να περιμένουν έξω από το ναό με σβησμένα κεριά για περίπου μία ώρα.
Και φέτος το Πάσχα το γιορτάζουμε μαζί με εκπληκτικές προσφορές. Από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Τρίτη παραμονή Πρωτομαγιάς στα καταστήματα Κάντζας. Χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες ντόπιες ελληνικές μόνο 3,80 το κιλό. Στα κρεοπολία μας βρίσκεται κάθε μέρα μόνο ντόπια ελληνικά κρέατα, αλλά και για το πασχαλινό τραπέζι ή την Πρωτομαγιά, αρνάκι και κατσικάκι γάλακτος μόνο από την Ορεινή και τον Ξηρότοπο Σερών. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο, ολόκληρο και κομμάτια, 30% πιο φθηνά. Χοιρινά σουβλάκια ντόπια ελληνικά, το κιλό μόνο 4,60. Φέτα Pop Λέσβου, μόνο 5,50 το κιλό. Ρετσίνα το διαλεγμένο, 3 λίτρα, μόνο 3,80. Μπύρα Βεργίνα Φιάλη 500 ml, μόνο 68 λεπτά. Αλλά και όλα τα προϊόντα Hellmann's, 30% πιο φθηνά. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Να έχετε ένα όμορφο Πάσχα. Ονομάζομαι Σταύρος Μανδέλας και είμαι από την κάτω Ορεινής Σερών. Και φέτος τα αρνιά κατσίκια θα τα βρείτε στα μαγαζιά Κάντζας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά. Ονομάζομαι Ζαχαρίας Πελιτάρης, είμαι κτηνοτρόφος της Ορεινής και φέτος τα κατσίκια και τα αρνιά θα τα δώσουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή Ανάσταση. Είμαι ο Παντελής Ορίτκος από την Ορεινή, παραγωγός, και φέτος θα βρείτε τα κρέατά μας στο σούπερ μάρκετ Κάντζας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Παρακαλώ. Ορίστε. Και φέτος το Πάσχα σας περιμένουμε στα καταστήματα Κάντζας για να πάρετε ελληνικά, φρέσκα, ντόπια κρέατα και ειδικά τα αρνάκια και τα κατσικάκια μας που θα είναι από την Ορεινή και από τον Ξηρότοπο Σερών. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου να φωτίζει τις ψυχές του ελληνικού λαού αλλά και το όλο οικοδόμημα της Ευρώπης απέναντι στα μορφώματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, τόνισε στο πασχαλινό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Τα μηνύματά τους έστειλαν και όλοι οι πολιτικοί μας αρχηγοί του τόπου. Την επικράτηση της ζωής επί του θανάτου και της χαράς έναντι της θλίψης που φέρνει η Ανάσταση του Θεανθρώπου διαμηνύει στα πασχαλινά της μηνύματα εκκλησιαστική ηγεσία, ενώ με αναφορές στην επικαιρότητα είναι τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Το φως της Ανάστασης να φωτίσει τον ελληνικό λαό, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι με την ετιμιγορία τους να υπερασπιστούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έναντι των μορφωμάτων λαϊκισμού και ρατσισμού, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Το άφατο θαύμα και το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου να φωτίζει το λαό μας και το έθνος μας στην πορεία μας για την εκπλήρωση της ιστορικής μας αποστολής. Ιδίως δε για την υπόρους αραγούς ενότητας υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων, των εθνικών μας δικαίων και της πατρίδας, καθώς και για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου με σεβασμό στις αρχές της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εύχομαι επίσης το άφατο θαύμα και το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Ανθρώπου να φωτίζει όλους τους πολίτες της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλοι μαζί με την ετοιμιγορία μας προς τις εγγύς ευρωεκλογές να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα απέναντι στα μορφώματα λαϊκισμού και ρατσισμού τα οποία το επιβουλεύονται ευθέως, έχοντας πάντα κατά νου ότι κατ' ουσία και κατά αποτέλεσμα τα μορφώματα αυτά επιβουλεύονται τον άνθρωπο, την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Παραμένουν επίκαιρα και μας οδηγούν όλους τα λόγια του Ιησού, όπως τα καταγράφει ο Ματθαίος. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το φως της Ανάστασης μας γεμίζει αισιοδοξία. Μας δείχνει το δρόμο που οδηγεί σε μια φωτεινή, μια καλύτερη Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ελλήνες και Έλληνες σε όλη τη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου και το Άγιο Πάσχα. Παίρνουμε δύναμη από την πίστη μας, από την νίκη της ζωής, του φωτός, της ελπίδας. Η σκέψη μας σήμερα είναι σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Και ιδίως όσους πέρασαν πιο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Και το μήνυμα προς όλους
είναι ότι ο Γολγοθάς για την πατρίδα μας τελειώνει. Είμαστε λίγο πριν το πέρασμα σε μια νέα, πιο αισιόδοξη εποχή. Με αλληλεγγύη, ομοψυχία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των Ελλήνων θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και κάθε καλό στην οικογένειά σας. Εύχομαι το φως της Ανάστασης να δείξει τον δρόμο για μια πιο φωτεινή, για μια καλύτερη Ελλάδα. Χριστός Ανέστη. Να τελειώσει ο Γολγοθάς. Το φως της αλλαγής να λάμψει, επισημαίνει η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά. Να μην ζήσουμε άλλη μία χαμένη άνοιξη, ευχήθηκε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θοδωράκης. Το Άγιο Φως της Ανάστασης να φέρει ευλογία στα νέα μας βήματα, ανέφερε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένας. Το Άγιο Φως της Ανάστασης να φέρει ευλογία στα νέα μας βήματα, ανέφερε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένος. Το Πάσχα είναι ευκαιρία για περισυλλογή και περίσκεψη, είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Αύριο τώρα, κυρίες και κύριοι, δεύτερη μέρα του Πάσχα είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, που ως γνωστόν είναι κινητή γιορτή. Οπότε πανηγυρίζει ο ιστορικός ιερός ναός του Αγιώργη στην Ιγρήτα, αλλά και το έθιμο της Δρακοκτονίας αύριο στο Νέο Σούλι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Τηλεεπιλογές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.